Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η έγκριση του σχεδίου βιωσιμότητας της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιός, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της βιομηχανίας Γιώργο Λάντζα και εκπροσώπους των τεφλοπαραγωγών από ολόκληρη την Ελλάδα. Στη συνάντηση μετήχαν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστόλου και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Στρατής Ζαφύρης. Εν αναμονή τελούν εργαζόμενοι και τεφλοπαραγωγοί. Είχαμε μια συνάντηση στις 11:30, είχαν μια συνάντηση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με τον Υπουργό τον κύριο Σταθάκη, με τον κύριο Αποστόλου, τον Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος ήταν, το θέμα ήταν η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Το βασικό θέμα ήταν η αποπληρωμή των αγροτών και με τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης. Σχετικά με αυτά που έχει στείλει, τα έγγραφα που έχει στείλει η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, το σχέδιό τους είναι να πουληθεί η Σερβία, με αυτά που ακούμε δηλαδή, να πουληθεί η Σερβία, οπότε για να πληρωθούν οι αγρότες και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον σχετικά με τα δικά μας τα εργοστάσια της Ελλάδας. Περιμένουμε με τις δηλώσεις και με τις δηλώσεις κάποιων οποίων ήταν μέσα από τους τεφλοεξαγωγείς και από τους αγρότες μέσα στη συνάντηση, περιμένουμε ότι θα έχει ένα αίσιο τέλος. Το αίσιο τέλος είναι ότι σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς θα έχει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο θα πάρθει απόφαση, λέω με αυτά που είχε πει ο κ. Σταθάκης, θα πάρθει απόφαση το πότε θα πληρωθούν ακριβώς οι αγρότες. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή το πολύ πολύ πιο αργά μέχρι τη Δευτέρα, πιστεύω ότι οι αγρότες θα πληρωθούν. Και αυτά τα λέω βάσει πληροφόρηση που έχουμε και βάσει τις δηλώσεις που έκανε ο κ. Σταθάκης. Το σενάριο εκποίησης περιουσίας της ζάχαρης και κλεισίματος υπάρχει στο τραπέζι? Εμείς δεχόμαστε να γίνει εκποίηση της περιουσίας της ζάχαρης, δηλαδή κάποια κτίρια ή κάποιες μονάδες οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει, δεχόμαστε ότι να τα εκποιήσουν όσο το καλύτερο γίνεται δυνατόν. Π.χ. η Ξάνθη. Έχει το εργοστάσιο, έχει κλείσει. Έχει ένα σωρό οικόπεδα, έχει κάποια άλλα θέματα μέσα τα οποία πρέπει να λυθούν. Εμείς αυτό το θέμα δεχόμαστε. Αλλά δεν δεχόμαστε πλέον να κλείσουν και άλλες μονάδες. Σε αυτό είμαστε αντίθετοι και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο είμαστε αντίθετοι. Η προσωπική σας εκτίμηση είναι ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία του φέτος το εργοστάσιο? Θέλω να πιστεύω ότι παρόλα αυτά που έχουν γίνει. Έτσι, και εδώ θέλω να σας πω ότι ίσως θα είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω το τι γίνεται ακριβώς. Έτσι, παρόλα αυτά που γνωρίζω, πιστεύω ότι οι αγρότες έχουν το όλο δίκιο τους με αυτά που έχουν γίνει. Το καταλαβαίνουμε και εμείς είμαστε από αγροτικές οικογένειες, καταλαβαίνουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα δοθεί μια οριστική λύση και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Γιατί έχω πει και άλλες φορές, έχω δηλώσει ότι δεν συγχωρείται πλέον ούτε εμείς, ούτε η κυβέρνηση σαν εργαζόμενοι, αλλά ούτε η κυβέρνηση, προπάντων η κυβέρνηση, να πει ότι δεν γνωρίζει το θέμα. Το γνώριζε. Αυτή η κυβέρνηση ήταν η οποία έδωσε μια εντολή για να λειτουργήσουν τα εργοστάσια. Άρα δεν δικαιολογείται πλέον να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και δεν δικαιολογείται από εδώ και πέρα να φτάσουμε σε χειρότερα πράγματα. Κατά τη συνάντηση, ο κύριος Σταθάκης ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι το σχέδιο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο με την Τράπεζα Πειραιώς προβλέπει την ομαλή ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότηση της εταιρείας, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της για τα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που θα εκταμιευθεί μετά την έγκριση του σχεδίου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των ζαχαρότεφλων της περσινής χρονιάς, ενώ το υπόλοιπο θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Από την πλευρά του κ. Αποστόλου ενημέρωσε τους παραγωγούς ότι μέχρι τέλος Μαρτίου θα πληρωθούν τη συνδεδεμένη ενίσχυση που ανέφερε στα επίπεδα των 52 ευρώ αναστρέμα και ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα πιστοποίησης ολοκληρωμένης διαχείρισης τους κάλεσε εδώ να στηρίξουν την δευτεροκαλλιέργεια που αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας. Πραγματικά, για το Μαυρίου χθες υπήρχε μια συνάντηση στο Υπουργείο Οικονομίας, στην οποία συμμετείχαν ο Γραμματέας Βιομηχανίας, ο κ. Σταθάκης, ο Υπουργός Οικονομίας και ο κ. Αποστόλου, και εκπρόσωποι των τεφλοπαραγωγών από όλα τα μέρη όπου σπέρνονται ακόμη τεφλά, από όλα τα εργοστάσια. Τα θέματα που τέθηκαν στους υπουργούς ήταν τα οφειλόμενα προς τους παραγωγούς για την παραγωγή που έχουν παραδώσει στα εργοστάσια τη χρονιά του 2015. Και η χρηματοδότηση της βιομηχανίας για το επόμενο έτος, για το 2016, πώς δηλαδή θα αποπληρωθεί η ποσότητα που θα παραδώσουν τη νέα χρονιά στη ζάχαρη, ώστε να μην έχουμε πάλι αυτά τα που έχουμε σήμερα με τα τρεχάματα, να τρέχουμε να πληρωθούμε. Όσον αφορά τώρα την πληρωμή
τον Τέφλον του 2015. Ο κύριος Σταθάκης μας είπε ότι χθες ήδη ήταν σε τη διάσκεψη οι δύο εκπρόσωποι που συμμετέχουν πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς, οι οποίοι είναι ένας είναι από την Κομισιόν και ένας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για να εξετάσουν το συγκεκριμένο θέμα, και θα είχαν σήμερα την εισήγησή τους, θα κάνανε σήμερα την εισήγησή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο που έχει η Τράπεζα σήμερα το απόγευμα. Και στο τέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα βγει η απόφαση τι θα γίνει με την, σχετικά με το τι θα γίνει με την πληρωμή του 2015. Σας έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε προβλέπετε ότι να πληρωθούν. Από τη στιγμή που σήμερα θα βγει η θετική απόφαση για τη δανειοδότηση της εταιρείας, μετά είναι θέμα χρόνου, είναι διαδικαστικό, δηλαδή την αρχές της επόμενης εβδομάδας, εμείς να πούμε μέσα, θα έχουν πληρωθεί ο κόσμος. Δηλαδή είναι 4-5 μέρες διαδικαστικό μετά το θέμα. Εσείς ευελπιστείτε, κύριε Μπρουικάκη, ότι εφόσον πληρωθούν μέσα στο δεκαήμερο οι τευκλοπαραγωγοί, θα προλάβουν και θα έχουν και την διάθεση να συνεχίσουν την καλλιέργεια? Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά τους τευκλοπαραγωγούς, φέτος είναι μια καλή περίοδος για τον ομό Εύρου τουλάχιστον, γιατί από συζητήσεις που είχαμε τους άλλους συναδέλφους από τα υπόλοιπα εργοστάσια εκεί, ο καιρός δεν τους έχει πάει καλά και έχουν βροχές, δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια, ενώ το αντίθετο σε εμάς ο καιρός προσφέρεται για να κάνει την ανατροπή πλέον το εργοστάσιο της Λωσδιάδας. Ένα θέμα που σκουντάθη είναι το θέμα της πώς θα πληρωθούν αυτά τα τέφλα την επόμενη περίοδο, να μην έχουμε πάλι αυτά τα τρεχάματα. Πήρατε κάποιες διαβεβαιώσεις γι' αυτό? Αυτό που μας είπε ο κύριος Σταθάκης για την επόμενη χρηματοδότηση, μας είπε ότι έχει κατατεθεί ένα business plan εξυγίανσης της εταιρείας από τη βιομηχανία Ζάχαρης προς την Τράπεζα Πειραιώς. Είναι υπό εξέταση από την Τράπεζα Πειραιώς και η γνώμη του είναι ότι θα ενδώσει θετικά η Τράπεζα Πειραιώς, και από τη στιγμή που θα δεχτεί αυτό το business plan, θα δεχτεί και τη χρηματοδότηση για τα επόμενα έτη. Αυτά όμως μένει να τα δούμε και πρέπει να γίνουν λίγα συντόμως, γιατί πλέον η περίοδος σφοράς περνάει και αν γίνουν αργά είναι δώρο άδωρο. Πρέπει να γίνουν αυτά τα θέματα σε χρόνο αστραπή. Αν συνοψίζαμε, κύριε Μπρουικάκη, και εσείς είστε ευχαριστημένος από τη συνάντηση αυτή ή βρίσκεστε σε αναμονή όλοι? Συγκρατημένα αισιόδοξος. Μάλιστα. Ωραία. Και αυτό που είχαμε από τον κύριο Αποστόλου, δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθεί το συντομότερο δυνατόν σε κάθε περίπτωση μέσα στο Μάρτιο η συνδεδεμένη ενίσχυση των τέφλων, η οποία θα είναι περίπου στα 52 ευρώ. Εμείς βέβαια το επιμέναμε να γίνει άμεσα η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ώστε να δοθεί ρευστότητα στους τεχνοπαραγωγούς για να μπορέσουν να πίνουν, να σπείρουν τώρα τη νέα χρονιά. Μας υποσχέθηκε ότι θα το δει το θέμα. Και θα επιστρέψει επίσης και τις πληρωμές της ολοκληρωμένης ενίσχυσης.